إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد نقوم ليغا لويا باسقا για ένα θεμέλιο ένα θεμέλιο το οποίο αγνοείται θεμέλιο του Ισλαμικού χαρακτήρα που πρέπει να έχουμε να προσπαθήσουμε να το έχουμε υπόθηκε από τον Μισαάρ Ιμπνικιντέν περπατούσα λέει μαζί με τον Ιμέμ Σουφιάν Θαούρη και ένας άνδρας ήρθε και τον παρακάλεσε για κάτι που είχε ανάγκη. Ο Ιμάμ Σουφιάνε Θεώρη εκείνη τη στιγμή δεν είχε τίποτα να του δώσει και άρχισε να κλαίει. Ρωτήθηκε γιατί κλαις και απάντησε και να κρατήσουμε την απάντηση διότι σε αυτήν θα βασιστούμε για αυτήν την ουθεσία απάντησε Υπάρχει άραγε μεγαλύτερη συμφορά από το να σου έρχεται ένας άνθρωπος με ελπίδα να βρει κάτι σε εσένα αλλά στην πραγματικότητα δεν βρίσκει τίποτα. Υπάρχει άραγε μεγαλύτερη συμφορά από το να σου έρχεται ένας άνθρωπος με ελπίδα να βρει κάτι σε εσένα αλλά στην πραγματικότητα δεν βρίσκει τίποτα. Αδέλφια μου και αδελφές μου στο Ισλάμ ήθελα ο να μας ευλογεί και να μας προστατεύει να πάρουμε αυτά τα λόγια, να τα γράψουμε στις καρδιές μας με χρυσάφι, αν είναι δυνατόν, αν γίνεται. Υπάρχει άραγε μεγαλύτερη συμφορά από το να σου έρχεται ένας άνθρωπος με ελπίδα να βρει κάτι σε σένα, αλλά στην πραγματικότητα δεν βρίσκει τίποτα. Ο Σοφιάνε θάουρη. έκλαψε σε αυτό το σημείο, δεν έκλαψε τυχαία, δεν στεναχωρήθηκε εκείνη τη στιγμή τυχαία. Γιατί, διότι κατάλαβε την συμφορά, έτσι την περιέγραψε, ω συμφορά. Συμφορά γιατί, για το γεγονό του να έρχεται κάποιο σε εσένα με ελπίδα να βρει κάτι σε εσένα να τον βοηθήσει, να τον στηρίξει, αλλά στην πραγματικότητα εσπράττει άρνηση για κα... επειδή δεν είχε, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Και πράγματι, αυτό είναι συμφορά. Αν αυτό περιγράφεται συμφορά. Πόσο μεγαλύτερη είναι η συμφορά και η καταστροφή για αυτόν που έχει έστω και λίγο και επιτιδευμένα δεν βοηθάει τον αδελφό του στην ανάγκη ή να μας λυπηθεί ή Θεόν να μαλακώσει τις σκληρές καρδιές. Γιατί έκλαψε ο ημάν Σουφιάνε Θάουρη Ραχήμαχουλά. Γιατί το περιέγραψε ως συμφορά διότι ξέρει ήξερε μάλλον την σπουδαιότητα της ελεημοσύνης την σπουδαιότητα της βοήθειας, την σπουδαιότητα της στήριξης σε οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε επίπεδο, με οποιονδήποτε τρόπο προς τα αδέλφια που έχουν ανάγκη. Ήξερε ότι εκείνη την ώρα έχασε μια καλή ευκαιρία για να ευχαριστήσει τον Αλλά, να επενδύσει στην άχυρα, στην μεταθάνατον, να επενδύσει στη δικιά του βοήθεια και στήριξη προς το πρόσωπό του. Και μια παρόμοια περίπου αναφορά διαβάζουμε από τον Ιμέβε πνλ Κάιμ για τον Ιμέβε πνλ Τεϊμία ο οποίο είπε, λέει ο Ιμέβε Κάιμ για τον Σιούχλ Ισλάμ με λέει ο Σιούχλ Ισλάμ με την Τεϊμία, έψαχνε αρκετά για να βρει ανθρώπου έτσι ώστε να του βοηθήσει στι ανάγκε του. Και αυτό γιατί γνώριζε ότι κάθε φορά που βοήθαγε κάποιον για χάρη του Αλλά, τότε ο Αλλά τον στήριζε με βοήθεια για τα προσωπικά του θέματα, για τις προσωπικές του υποθέσεις. Έψαχνε να τους βρει. Έψαχνε, δεν τον έψαχναν. Σήμερα όχι απλά μας ψάχνουν, αλλά όταν μας βρίσκουν γυρνάμε την πλάτη στο φτωχό και πολλές φορές τον βλέπουμε και τον προσπερνάμε ή τον βλέπουμε ως βάρος ή τον αγνοούμε λες και δεν υπάρχει καν στο οπτικό μας πεδίο έψαχνε να βρει άτομα ο Σέχουλ Ισλάμ γιατί διότι γνώριζε ότι κάθε στήριξη και βοήθεια που έδινε θα του επέστρεφε από τον Αλλά για τα δικά του θέματα για τα δικά του προβλήματα Λέει ο Απόστολος του Αλλά σε αυθεντικό από την συλλογή του Ιμέμ Μουσλήμ όποιος ανακουφίζει τον πιστό από μια δυσκολία της επίγειας ζωής του, ο Αλλά θα τον ανακουφίσει από μια δυσκολία την ημέρα της κρίσης. Όποιος διευκολύνει αυτόν που του χρωστάει, ο Αλά θα τον διευκολύνει σε αυτή την ζωή και την επόμενη. Όποιος καλύπτει τα λάθη του πιστού αδελφού του, ο Αλά θα του καλύψει τα λάθη του σε αυτή τη ζωή και την επόμενη και ο Αλλά βοηθά, λέει το Χαδίθ, λέει ο προφίτσα. ο Αλλά βοηθά τον δούλο του όσο ο δούλο βοηθά τον αδελφό του. Ο Αλλά βοηθά τον δούλο του όσο ο δούλο βοηθά τον αδελφό του. Και το ερώτημα είναι, πού βρισκόμαστε, πού στεκόμαστε εμεί σε αυτά τα λόγια και σε αυτέ τι πρακτικέ, αν θέλεις ο Αλλάχ να σε βοηθάει, να σε βοηθήσει, να σε στηρίξει, να σε στηρίζει, μάθε ότι πρέπει να στηρίζεις τον αδερφό σου. Δεν γίνεται να περιμένεις βοήθεια όταν τα χέρια σου είναι κουμπωμένα, φοβούμενος να μην μειωθούν τα χρήματά σου, φοβούμενος να μην χάσεις ενέργεια για τον αδελφό σου, φοβούμενος να μην χάσεις το χρόνο σου. Ο Αλλά βοηθά τον δούλο του όσο ο δούλο βοηθάει τον αδελφό του. Ο Εμπνιόμα ρώτησε τον προφήτη Σαλλαλάχου του Αλλά, Ποιο είναι ο πιο αγαπητό από του ανθρώπου των Αλλά και ποια πράξη είναι η πιο αγαπητή στον Αλλά. Ο Απόστολο του Αλλά Σαλλαλάχου απάντησε, Η πιο αγαπητή από του ανθρώπου των Αλλά είναι αυτοί που ωφελούν, κάνουν καλό περισσότερο τους ανθρώπους. Είναι αυτοί που ωφελούν περισσότερο τους ανθρώπους. Και η αγαπημένη πράξη από τις πράξεις για τον Αλλά είναι να προσφέρεις χαρά στο μουσουλμάνο. Να τον απαλλάσσεις από στεναχώρια. Να του πληρώνεις το χρέος του. Να ικανοποιείς την πείνα του και το να περπατώ μαζί με έναν αδελφό βοηθώντας τον στις ανάγκες του είναι πιο αγαπητό σε μένα από το να κάτσω απομονωμένος για ένα μήνα σε αυτό το τζαμί για λατρεία. Ιτικαφ. Και όποιος συγκρατεί την οργή του, όλο θα αποκρύψει τα λάθη του. Και όποιος κρύβει τον εκρεβισμό του, και πιο σωστά, η μετάφραση εδώ είναι όποιος συγκρατεί τα χέρια του από το να βιοπραγήσει, σε περιπτώσεις που υπερέχει σε δύναμη, τότε όλα θα γεμίσει την καρδιά του με ελπίδα την ημέρα της κρίσης. Και όποιο περπατά με τον αδελφό του για να τον βοηθήσει στις ανάγκε του, τότε ο Αλλά θα σταθεροποιήσει τα πόδια του την ημέρα εκείνη, την ημέρα τη κρίση, που τα πόδια θα γλιστράνε. Και να θυμάσαι, η άσχημη συμπεριφορά, λέει ο προφήτη Α.S.: Η άσχημη συμπεριφορά χαλάει τι ενάρετε πράξει έτσι όπω το ξύδι χαλάει το μέλι. Από τους πιο αγαπητούς, ανθρώπου για τον Αλλά είναι αυτοί που βοηθούν και ωφελούν του συνανθρώπου. Από τι πιο αγαπητέ πράξει για τον Αλλά είναι να χαροποιεί τον αδελφό σου, να τον απαλλάσσει από στεναχωρίε, να τον βοηθά με τα χρέη του, να του δίνει τροφή σε περίπτωση που δεν έχει και το να βοηθά τι ανάγκε του αδελφού σου είναι προτιμότερο από το να κάνει ittikaf. Να απομονωθεί στο τζαμί για λατρευτικούς λόγους και η στήριξη προς τα αδέλφια θεωρείται η μπάντα προς τον Αλλό Σιμπχάνεχου Ετ'Αλα τρια, με την προϋπόθεση ότι βοηθάμε για χάρη του Αλλά όχι για να κερδίσουμε κάτι επίγειο όφελος ή επίγεια αναγνώριση. Ο Αμπουδάρ Ραδιαλλάχου είπε ρώτησα τον Απόστολο του Αλλά τι είναι αυτό που θα σώσει τον δούλο του Αλλά από την φωτιά. Τι θα τον προστατέψει. Ο προφήτης σαλλαλλάχου αλήχη βασέλαμ απάντησε Ιμάν, το Ιμάν, η πίστη. Του είπε προφήτη του Αλλά με την πίστη υπάρχει πράξη. Είπε ναι και είναι το να δίνει κάποιος ακόμα και αν, αν είναι λίγο από αυτό που του έχει δώσει ο Αλλά. Να δίνει κάποιος και να δίνεις έστω και λίγο από αυτό με το οποίο σε συντηρεί ο Αλλά. Είπε προφήτη του Αλλά και αν κάποιο είναι φτωχό. Είναι φτωχό, δεν έχει να δώσει κάτι. Είπε τουλάχιστον να επιτάσει το σωστό, το δίκαιο και να απαγορεύει το κακό. Να προωθεί το χαλάλ και να απαγορεύει το χαράμ. Και είπα, αν δεν είναι σε θέση να επιτάσει το σωστό και το δίκαιο, ούτε να απαγορεύει το κακό. Είπε, βοήθα αυτόν που δεν έχει την ικανότητα να κερδίσει το φαγητό του. Βοήθα τον Βοήθα αυτόν που δεν έχει την ικανότητα να εργαστεί. Είπα, Απόστολε του Αλλά, αν ο ίδιος δεν έχει τρόπο να εργαστεί, αν ο ίδιος δηλαδή δεν εργάζεται, τότε είπε να βοηθήσει αυτόν που αδικείται. Προφήτη του Αλλά του ξαναλέει, αν είναι αδύνατος και δεν μπορεί να στηρίξει τον αδικημένο. Απάντησε και είπε ο προφήτης, αν δεν θέλεις ή δεν μπορείς να κάνεις κάτι καλό στον αδελφό σου, τότε τουλάχιστον να αποφεύγεις να κάνεις κακό στον ίδιο και στον κόσμο. Δηλαδή αν δεν μπορείς να ωφελήσεις με τον έναν τρόπο ή στον άλλον, τότε τουλάχιστον μην τους ενοχλείς. Είπα Απόστολο του Αλλά, αν το κάνει αυτό θα μπει στον παράδεισο και είπε ο προφήτης Αλή Σαλότου Εσελέμ, ο πιστός που προσπαθεί να υλοποιήσει αυτά τα πράγματα, τότε θα τον πάρουν από το χέρι για να τον βάλουν στον παράδεισο. Και το χαντίθ είναι αυθεντικό. Από αυτόν τον διάλογο του Εμπουδάρ με τον προφήτη Σαλαλάχου βλέπουμε ξανά και ξανά την στήριξη στα αδέλφια. Το ημάν, πίστη έρχεται πρώτο. Πίστη στον Αλλά καθώ πρέπει, με ορθή ακίδα και ανάλογε πράξει. Μετά από αυτά τα βασικά έρχεται η στήριξη στον μουσουλμάνο. Σε αυτόν που έχει ανάγκη να στηριχθεί, σε αυτόν που έχει ανάγκη για βοήθεια με τον έναν τρόπο ή τον άλλον. Γι' αυτό έκλαψε ο Ιμάμ Σοφιάνι Θάουρη. Γι' αυτό αγωνιζόταν και ο Σιάχουλ Σνέμιρ με την ΕΜΕΑ αγωνιζόταν να βρει αυτόν που έχει ανάγκη. Διότι αυτό είναι θεμέλιο του Ισλάμ μετά το Ιμαν, θεμέλιο του Ισλαμικού χαρακτήρα. Που δυστυχώ δεν το βλέπει σήμερα και αγνοείται. ή θεόλω να μα λυπηθεί, ή θεόλω να μαλακώσει τι καρδιέ μα απέναντι στα αδέλφια μα που μα έχουν ανάγκη. وبارك على نبينا محمد